ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και να κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλλον, ιδιαιτέρως μετά την ολοκλήρωση και των 4 μεταγραφών που δικαιούται. Έχει αρχίσει το παιχνίδι με παλιά προς το μέρος του Ντανίλο. Ο Μαρτίνος Χριστοφή, ο οποίος παίζει με τον Σαντίκ. Μπάλα πάει στον Κίκας. Έρχεται βοήθεια από τον Νικονομίδη. Ο Κίκας έκλεισε και έκανε το σουτ και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Το πρώτο της δόξας με το νέο χρόνο. Στο 4ο λεπτό ο Κίκας έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στην εστία του Βεσελόφσκι που προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε. Η δόξα στην πρώτη τελική της προσπάθεια με ένα εξαιρετικό γκολ που βάζει από τώρα υποψηφιότητα για να είναι το καλύτερο της αγωνιστικής. Δείτε την εξαιρετική ενέργεια και το άψογο τελείωμα, δυνατό σουτ. Έγινε λάθος, ο Κίκας έχει ευκαιρία, κάνει το σουτ. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει, απειλή για δεύτερη φορά ο σκόρερ της δόξας. Το 19ο λεπτό και πάλι από λάθος. Σαντίκ. Το φάουλ που δόθηκε είναι επιθετικό. Προλαβαίνει, παίζει την μπάλα και του κάνει φάουλ στην συνέχεια. Ο Νικολάου έκανε λάθος, ο Μπόλιεβιτς κέρδισε και γύρισε την μπάλα. Ο Τσουκαλάς έκανε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Για την δόξα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά η ενέργεια από τον Μπόλιεβιτς. Πάτημα κάτω χαμηλά, σωστή απόφαση και για την κίτρινη και για το φάουλ. Οικονομίδης, αυτός θα εκτελέσει και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Βεσελόφσκι. Στον Νοσέι, ωστόσο, πήγε η μπάλα από εκεί στον Σεργίου. Πίεση από τον Οικονομίδη. Πέρασε ο Σεργίου και έκανε την σέντρα στην περιοχή. Ο Ντανίλο, την κεφαλιά, καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει στο 31ο λεπτό. Δείτε εδώ την ενέργεια από τον Σεργίου. Αποφεύγει τον Οικονομίδη και στέλνει την σέντρα ο Ντανίλο. Δίνει ύψος στην μπάλα, είναι αδύνατο να αποκρούσει ο Παρασκευάς και ισοφαρίζει για την Νέα Σαλαμίνα. Σεργίου, ο Σέι, νέα σέντρα, η κεφαλιά από κοντά, γκολ ο Βάγνερ. 2-1, το γυρίζει η Νέα Σαλαμίνα. Στο 3ο λεπτό του χρόνου καθυστέρηση, στο 6ο φετινό γκολ του πρώτου της σκόρερ. Μέσα σε 10 λεπτά γυρίζει το παιχνίδι με 2 κεφαλιές. Εδώ από πολύ κοντά, με πολύ δύναμη, θα νικήσει τον Παρασκευά και θα σημειώσει ο Τόμας Βάγνερ το 2-1. Γύρισε αποφεύγοντας πάρα πολύ ωραία τον Χριστοφόρου. Μπήκε στη φάση ο Νικολάου, δόθηκε το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την δόξα. Εδώ ξανά η φάση με τον Κάρλος και το φάουλ με το σώμα του Νικολάου. Ο Χριστοφή εκτελεί, ο Βεσελόφσκι πέφτει στη γωνία, αποκρούει σε κόρνερ. Εδώ ξανά. Μπόλιεβιτς περνά πάνω από την μπάλα, εκτελεί στη γωνία, αλλά πέφτει. Χριστοφή. Ντακώστα για τον Σαντίκ. Έσκασε η μπάλα στην περιοχή και ο Λουίς Κάρλος έχασε πολύ μεγάλη ξεκάθαρη ευκαιρία. Μπροστά του και ήταν εντελώς αμαρκάριστος. Δείτε εδώ, από την παρέμβαση εκεί του Νικολάου. Φεύγει τον Ντανίλο. Μπαλά είναι στην περιοχή. Ο Σαντίκ τώρα θα δώσει στον Οικονομίδη, ο οποίος θα σημειώσει το 2-2 στο 51ο λεπτό. Η δόξα μετουσιώνει σε γκολ την υπεροχή της. Γιώργος Οικονομίδης αξιοποίησε την ασίστ από τον Σαντίκ. Η ασίστ της αγωνιστικής με το τακουνάκι από τον Σαντίκ δίνει στον Οικονομίδη την ευκαιρία με αυτό το άψογο πλασέ στην απέναντι γωνία να νικήσει τον Βεσελόφσκι και να γράψει το 2-2 για την δόξα. Οικονομίδης θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Βεσελόφσκι. Νέα ευκαιρία για την δόξα. Στο δυνατό σούτ που επιχείρησε δεν ευνηδιάστηκε ο Βεσελόφσκι, απέκρουσε. Εκτέλεση από τον Μπόλιεβιτς. Ο Σαντίκ από κοντά, ο Κίκας έχει περάσει μπάλα και είναι γκολ για την δόξα. Είναι το 3-2 με σκόρερ τον Μαρτίν, τον Κίκας, το δεύτερο του γκολ. Ο Κίκας λοιπόν σημειώνει το 2-3, ανατροπή στην ανατροπή. Η δόξα είναι μπροστά και πάλι στο σκορ. Καθώς διανύουμε το 65ο λεπτό.
Ο Βάγνερ 3-3. Απάντηση από τον πρώτο σκόρερ της Νέας Σαλαμίνας. Ο Βάγνερ βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με την τρίτη κεφαλιά, δύο από αυτόν και μία από τον Ντανίλο, νίκησε τον Παρασκευά. Τελείωσε. Το σούτ από τον Σεργίου, φωνάζουν για πέναλτι, έχει σφυρίξει. Πέναλτι. Ναι, και κίτρινη κάρτα στον Μπόλιεβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα στο 77ο λεπτό. Εμείς θα ξαναδούμε την φάση. Με την κεφαλιά που γίνεται, το σούτ και το χέρι ανοιχτό. Προφανώς η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία, γι' αυτό δικαιολογείται η κίτρινη κάρτα. Ντανίλο απέναντι από τον Παρασκευά. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-3. Η Νέα Σαλαμίνα στο 78ο λεπτό. Με το δεύτερο γκολ του Ντανίλο. Και το έκτο του στο φετινό πρωτάθλημα. Ανατροπή και πάλι. Όταν με ευκολία δημιουργούσε τις προϋποθέσεις, τις ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ. Έκανε λάθος ο Παρασκευάς και ο Σέι. Δεν θα τον τιμωρήσει γιατί σημάδεψε το δοκάρι. Δείτε εδώ το λάθος από τον τερματοφύλακα της Δόξας. Σημαδεύει, αλλά όχι σωστά. Με πολύ καλές προϋποθέσεις η Νέα Σαλαμίνα βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Ντανίλο και τον Καρλίτος να του κάνει φάουλ και να δέχεται και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά. Βλέπουμε τον Καρλίτος να κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα στον Ντανίλο. Τέλος της αναμέτρησης. Η Νέα Σαλαμίνα φτάνει σε μια πολύτιμη νίκη. Δίνει συνέχεια στην ανωδική της πορεία. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα.